Λοιπόν, όπως συνηθίζουμε κάθε Κυριακή, να πούμε με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα λίγα λόγια για τη σημερινή μέρα, η οποία είναι η μέρα που γιορτάζουμε την νίκη της Ορθοδοξίας απέναντι στους αιρετικούς όλων των αιώνων, τους αιρετικούς. Και αυτή η νίκη της Ορθοδοξίας κορυφώθηκε κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε, με την αναστήλωση των εικόνων, η οποία έγινε το 843 φυσικά μετά Χριστόν, με απόφαση της βασίλισσας τότε της Θεοδόρας, της Αγίας Θεοδόρας, και αφού είχε προηγηθεί η 7η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία κατοχύρωσε το δόγμα αυτό για την προσκύνηση των Αγίων Εικόνων και όρισε ότι όποιος δεν προσκυνεί τις Άγιες Εικόνες και δεν τις τιμά, είναι αιρετικός και πρέπει να αφορίζεται. Όλοι αυτοί λοιπόν που αρνούνται τις Άγιες Εικόνες με οποιοδήποτε τρόπο είναι αιρετικοί, και έχουμε πολλούς τέτοιους, όπως είναι οι Προτεστάντες, όπως είναι οι Ιεχωβάδες και πολλοί άλλοι τέτοιοι. Γιατί οι Άγιες Εικόνες είναι η επιβεβαίωση του γεγονότος ότι ο Θεός πήρε σάρκα, πήρε ανθρώπινη μορφή, πήρε την ανθρώπινη φύση. Και ακριβώς επειδή πήρε ο Θεός την ανθρώπινη φύση, είναι περιγραπτός. Μπορούμε να τον περιγράψουμε, μπορούμε να τον ζωγραφίσουμε, να τον απεικονίσουμε. Αυτό λοιπόν ομολογούμε όταν φτιάχνουμε τις εικόνες, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ομολογούμε δηλαδή το θεμελιώδες δόγμα της ενανθρωπίσεως, το οποίο είναι το βασικότερο δόγμα μαζί με το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Τα δύο βασικά αυτά δόγματα της πίστεώς μας. Ότι ο Θεός είναι τριαδικός, είναι τρία πρόσωπα αλλά είναι ένας Θεός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, και το δεύτερο ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και επειδή ακριβώς ο άνθρωπος έχει πάντοτε ένα περίγραμμα, είναι περιορισμένος και μπορεί να περιγραφτεί και να απεικονιστεί, έτσι και η ανθρωπότητα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, επειδή πήρε την ανθρώπινη φύση, γι' αυτό και μπορεί να απεικονιστεί. Και όταν έχουμε μία εικόνα μπροστά μας, έχουμε χαρισματικά παρόντα τον εικονιζόμενο. Δεν είναι δηλαδή μια ζωγραφιά η εικόνα, αλλά μας φέρνει σε κοινωνία με τον εικονιζόμενο. Είτε αυτός είναι ο Χριστός μας, είτε η Παναγία μας, και είναι πραγματικά παρόντες οι εικονιζόμενοι στις εικόνες τους. Όχι απλώς, ας πούμε, είναι μια νεκρή, θα λέγαμε, ζωγραφιά όλο αυτό. Γι' αυτό και η τιμή προς την εικόνα αναβαίνει στο πρωτότυπο, όπως όρισαν πάλι οι Άγιοι Πατέρες. Όταν προσκυνούμε μια εικόνα, η τιμή πηγαίνει στο εικονιζόμενο πρόσωπο και όχι στα χρώματα ή στο υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη η εικόνα. Όταν έχουμε μια εικόνα, είναι σαν να έχουμε ένα παράθυρο μέσα από το οποίο βλέπουμε τον Παράδεισο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το ότι έρχεται χαρισματικά παρόν, δηλαδή με τη χάρη του είναι παρόν ο εικονιζόμενος, είτε είναι ο Χριστός μας, είτε η Παναγία, είτε οποιοσδήποτε Άγιος. Γιατί είναι πολύ σημαντικό? Διότι είναι πανταχού παρόντες οι εικονιζόμενοι με τη χάρη του Θεού, η οποία είναι το Άγιο Πνεύμα, και το Άγιο Πνεύμα ως χάρις είναι πανταχού παρόν. Λοιπόν, και οι Άγιοι έχουν αυτό το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό μπορεί κανείς να παρακαλεί τον Άγιο Νικόλαο, ας πούμε, εδώ πέρα, κάποιος άλλος να τον παρακαλεί στην Αμερική ταυτόχρονα, κάποιος άλλος να τον παρακαλεί μέσα στη θάλασσα,
και όλους να τους ακούει και όλους να τους βοηθάει ο Άγιος. Δεν είναι σωματικά παρόν όταν είναι μπροστά στις εικόνες του Αγίου αυτοί όλοι, αλλά είναι χαρισματικά παρόν στην εικόνα του Άγιος Νικόλαος, είτε είναι εδώ είτε οπουδήποτε στον κόσμο. Γι' αυτό και οι Άγιοι μας συμβουλεύουν και να τις τιμούμε και να έχουμε εικόνες, παντού να έχουμε εικόνες. Και να μην έχουμε άλλα πράγματα άσχετα, αφήσεις και λοιπά που βάζουν ή ζωγραφιές. Αλλά να έχουμε εικόνες στο σπίτι μας, όχι για διακόσμηση, αλλά για κοινωνία προσωπική με τον Χριστό, την Παναγία και με τους Αγίους μας. Σήμερα έχουμε ένα λόγο του Αγίου, όχι Αγίους μάλλον, είναι ιεροκήρυκας, αλλά σπουδαίος ιεροκήρυκας, οπωσδήποτε με Αγία Ζωή, του Ηλία Μηνιάτου, επίσκοπος Κερνίκης και Καλαβρίτων. Και με αφορμή τη σημερινή μέρα έχει μια διδαχή περιπίστεως, η οποία είναι αρκετά εκτενής, δεν θα την πούμε όλοι, αλλά θα πούμε δύο-τρία από το δεύτερο μέρος. Γιατί η πίστης έχει, θα λέγαμε, δύο όψεις. Η πίστης είναι αφινός μεν το τι πιστεύουμε, ποια είναι η θεωρία μας, αν θέλετε, ποια είναι η αλήθεια για τον Θεό, τι είναι ο Θεός, και δεύτερον, η πίστης είναι και η ζωή. Είναι η άλλη όψη της ζωής. Και είναι, αν θέλετε, και το περίγραμμα το οποίο προφυλάσσει την σωστή ζωή. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος έχει τη σωστή πίστη και την εφαρμόζει στη ζωή του, τότε ζει και σωστά. Και πιο πολύ θα επιμείνουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος. Λέει ο Ηλίας Μηνιάτης, η πίστης είναι ο κανόνας της ζωής. Είναι ο τρόπος για να ζήσει κανείς σωστά. Καθώς πιστεύουμε, έτσι πρέπει και να ζούμε. Θα πείτε, έχει ας πούμε σημασία το να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Έχει σημασία στη ζωή μας αυτό? Οι αιρετικοί λένε ότι δεν έχει. Η αλήθεια όμως είναι ότι έχει πάρα πολύ τεράστια σημασία. Όταν πιστεύουμε σωστά ότι ο Θεός είναι τριαδικός, ότι είναι τρία πρόσωπα και είναι ένας Θεός, αυτό είναι πρότυπο για τη δική μας ζωή. Και η δική μας ζωή θα πρέπει να μοιάσει στη ζωή αυτών των τριών προσώπων, του Θεού δηλαδή, ο οποίος είναι μεν τρία πρόσωπα, διακριτά, ξεχωριστά μεταξύ τους, αλλά είναι τόσο πολύ ενωμένα μεταξύ τους δια της αγάπης και του ενός θελήματος, έχουν και τα τρία το ίδιο θέλημα, ώστε να είναι ένας Θεός. Κατά τον ίδιο, θα λέγαμε αντίστοιχο μάλλον τρόπο, θα πρέπει και η δική μας ζωή μέσα στην Εκκλησία να είναι τέτοια. Δηλαδή όλοι είμαστε πρόσωπα διαφορετικά, ο καθένας είναι ξεχωριστός, αλλά όλοι θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτή την ενότητα που να γίνουμε ένας άνθρωπος, να γίνουμε ένα. Και πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται εάν μοιάσουμε στη ζωή των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, τα οποία έχουν το ίδιο θέλημα, έχουν την ίδια ουσία, έχουν την ίδια ενέργεια, ταυτή ενέργεια, και έχουν και το ίδιο θέλημα, ταυτό θέλημα. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε όλη την ίδια ουσία από κατασκευής. Δεν έχουμε όμως το ίδιο θέλημα. Ο καθένας έχει τα δικά του θελήματα. Μπαίνοντας στην Εκκλησία πρέπει να αφήσουμε τα δικά μας θελήματα και να μην θέλουμε ό,τι νομίζει ο καθένας και ό,τι θέλει ο καθένας, αλλά να θέλουμε όλοι ένα πράγμα, αυτό που θέλει ο Χριστός. Γι' αυτό και ονομαζόμαστε δούλοι Ιησού Χριστού. Ο δούλος είναι δούλος πραγματικός όταν έχει το θέλημα του Κυρίου του και όχι το δικό του. Δεν έχει δικό του θέλημα ο δούλος. Και εμείς λοιπόν είμαστε δούλοι του Χριστού όταν απαρνηθούμε το δικό μας θέλημα. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Εννοεί να απαρνηθεί το θέλημά του, γιατί αυτό που μας χαρακτηρίζει κυρίως είναι το θέλημα. Αν λοιπόν το κάνουμε αυτό, ενωνόμαστε όλοι και γινόμαστε ένα. Και αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Να αφήσουμε οι άνθρωποι τα δικά μας θελήματα και να αποκτήσουμε το θέλημα του Χριστού όλοι. Οπότε μετά γίνεται η ζωή μας όμοια με τη ζωή της Αγίας Τριάδος, έτσι. Μοιάζουμε με τα τρία πρόσωπα αυτά.
και γινόμαστε ένα. Είναι αυτό ακριβώς που προσευχήθηκε ο Χριστός μας στην αρχιερατική του προσευχή. Είναι απάντες εν όσοι. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να φτάσουμε κι εμείς να μοιάσουμε στην Αγία Τριάδα. Να τη σημασία έχει το δόγμα, το σωστό δόγμα για τη ζωή μας. Όταν λοιπόν εμείς δεν ζούμε έτσι, δεν μοιάζουμε στον Θεό, άρα δεν ζούμε σωστά. Όταν έχουμε τη σωστή πίστη, θα πρέπει να έχουμε και την ανάλογη ζωή και τότε είμαστε πραγματικά ορθόδοξοι. Καθώς πιστεύουμε λοιπόν, έτσι πρέπει και να ζούμε. Γιατί αλέως, αν η ζωή δεν συμφωνεί με την πίστη, αυτή η πίστη είναι νεκρή και σε τίποτα δεν ωφελεί. Ένας δηλαδή που μάχεται, που φθονεί, που ζηλεύει, που έχει αντιπάθεια, που έχει μίσος, έστω και με έναν άνθρωπο στη γη, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι χριστιανός, δεν είναι μέσα στην Εκκλησία. Δεν ζει σύμφωνα με την πίστη του. Λέει ότι πιστεύω σε ένα Θεό τριαδικό κλπ. Αλλά δεν ζει σύμφωνα με αυτό που πιστεύει. Έχει μια πίστη μόνο θεωρητική. Ένας άνθρωπος που δεν συγχωρεί, που δεν θέλει να πει καλημέρα στον άλλον, που περνάει από μπροστά του αδιαφορώντας και περιφρονώντας τον. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να λέει το πιστεύω σωστά, αλλά δεν ζει σύμφωνα με το πιστεύω. Δεν έχει αυτή τη ζωή της Αγίας Τριάδος. Οπότε η πίστη του είναι νεκρή. Και είναι, αν θέλετε, και δαιμονική. Γιατί και οι δαίμονες τέτοια πίστη έχουν. Ξέρουν και οι δαίμονες πολύ καλά το πιστεύω. Και το τι είναι ο Θεός τα ξέρουν. Αλλά δεν ζουν σύμφωνα με αυτά που ξέρουν. Γι' αυτό και είναι έτσι όπως είναι. Τι το όφελος, αδελφοί μου, λέγει ο Θείος Ιάκωβος, εάν πίστην της λέγει έχειν, έργα δε μη έχει. Τι ωφελεί εάν κάποιος λέει ότι έχει πίστη ενώ δεν έχει τα ανάλογα έργα? Μη δύναται η πίστη σώσει αυτόν. Μήπως μπορεί η πίστη αυτή η θεωρητική να το σώσει? Ως περγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρών εστί, ούτω και η πίστη χωρίς έργων νεκρά εστί. Ένα σώμα χωρίς το πνεύμα, χωρίς την ψυχή, είναι άψυχο, είναι νεκρό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Και ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος, εξηγώντας το ρητό του Χριστού μας, «Ου πάσο λέγον μη, Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε στη Βασιλεία του Θεού, αλλά οποιών το θέλημα του Πατρός μου», τι λέει? Εδώ θέλει να δείξει ότι καμιά δύναμη δεν έχει η πίστη χωρίς τα έργα. Το οποίο σημαίνει ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι λείψανο πίστης. Δεν ενεργεί καθόλου. Και ο άνθρωπος που πιστεύει σαν χριστιανός, δεν ζει όμως σαν χριστιανός, ας μην ελπίζει σωτηρία. Εδώ χρειάζεται και πίστη αληθής και ζωή καλή. Με τα δύο αυτά ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί. Με αυτές τις δύο πτέρυγες μπορεί να πετάξει στον παράδεισο. Με το ένα φτερό δεν μπορείς να πετάξεις. Είτε έχεις σωστή πίστη, δεν έχεις σωστή ζωή. Είτε το αντίθετο, έχεις σωστή ζωή, δεν έχεις σωστή πίστη, δεν μπορείς να πας στον παράδεισο. Αφήνω που δεν μπορείς να έχεις σωστή ζωή αν δεν έχεις σωστή πίστη. Πάντα προηγείται η πίστη, μας έχουν πει οι Άγιοι Πατέρες. Εμείς είδαμε ποια είναι των χριστιανών η πίστη. Εννοεί το πρώτο μέρος που δεν το είπαμε εμείς, αλλά ας το πούμε, το μαθαίνουμε μέσα στην Εκκλησία μας από την κατήχηση. Ας δούμε τώρα ποια είναι η ζωή των χριστιανών. Η πίστη των χριστιανών στην αρχή, στην αύξηση, στη στερέωση είναι όλη θεία. Στη διδασκαλία είναι όλη αλήθεια. Στον νόμο είναι όλη αγιώτης. Αλλά ποια είναι τάχατες η ζωή των χριστιανών, είναι ανάλογη με την πίστη? Είναι θεία, είναι άγια, είναι αληθινή? Των χριστιανών του καιρού τούτου, ποια είναι η ζωή? Και μιλάει ο Άγιος βέβαια πριν από 2-3 αιώνες. Τι θα έλεγε σήμερα? Εδώ δεν φτάνουν τα λόγια για να την περιγράψουμε τη ζωή των χριστιανών. Εδώ χρειάζονται δάκρυα για να κλάψουμε. Η εικόνα εκείνη που είδε στον ύπνο του ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ, γνωρίζουμε τι σήμαινε. Είχε δει ένα όραμα. Τι ήταν το όραμα? Είχε δει μια εικόνα η οποία είχε σαν κεφάλι χρυσό. Το κεφάλι ήταν χρυσό. Ένας άνθρωπος ήτανε
εικόνα με το κεφάλι χρυσό. Οι χείρες και το στήθος και οι βραχίονες της εικόνας ήταν αργυρί. Η κοιλιά, η μυρί ήταν χαλκινή. Οι πόδες ήταν λίγο σίδερο και λίγο όστρακο. Αυτή, πιστέψτε με, είναι η αληθινή εικόνα της ζωής και της πολιτείας των χριστιανών. Η εικόνα εκείνη είχε την κεφαλή από χρυσάφι καθαρό. Και η ζωή των χριστιανών στους πρώτους χρόνους του χριστιανισμού είχε την αρχή από χρυσάφι καθαρό, στην αρετή και στην αγιότητα. Οι αρχιερείς, οι ιερείς, οι διάκονοι, οι υποδιάκονοι, οι μοναχοί, όλοι κοινώς οι ιερωμένοι, χρυσάφι καθαρό στο σώμα και στην ψυχή, όλοι χρυσοί. Όλοι έλαμπαν σε όλα τους τα έργα, σαν αληθινό φως, όπως τους παρήγγειλε ο Χριστός. Ημίσαστε το φως του κόσμου. Οι λαϊκοί, ομοίως, χρυσάφι καθαρό, στη σοφροσύνη. Οι γέροντες, χρυσάφι καθαρό, στη φρόνηση. Οι νέοι, στην παρθενία. Τα παιδιά, στην απλότητα. Χριστιανοί, όλοι χρυσοί, στο νου τους, δεν μελετούσαν αλλά άλλα πράγματα παρά τα πνευματικά και ουράνια. Όλοι χρυσοί στη γλώσσα τους, δεν αργολογούσαν κατακρίνοντας τον πλησίον, αλλά προσευχόμενοι υμνολογούσαν τον Θεό. Όλοι χρυσοί στα χέρια τους, δεν άρπαζαν από φιλαργυρία τα ξένα πράγματα, αλλά χάριζαν σε ελεημοσύνη στα δικά τους. Όλοι χρυσοί στην καρδιά, δεν αγαπούσαν παρά τον Θεό και τον πλησίον. Για την αγάπη του Θεού ήταν πάντοτε έτοιμοι να χύσουν το αίμα τους στο μαρτύριο. Γι' αυτό και έχουμε 11 εκατομμύρια μάρτυρες τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Σήμερα πόσους μάρτυρες έχουμε? Πού είναι η αγάπη μας για τον Θεό? Στη δε αγάπη του πλησίον ήταν όλη μια καρδιά και μια ψυχή. Όπως το λέει η Αγία Γραφή, είναι η ψυχή και η καρδία αυτών μία. Κεφαλή χρυσού καθαρού, χριστιανοί ενάρετοι, άγιοι, αληθινοί χριστιανοί. Αν θέλουμε να δούμε δηλαδή πώς πρέπει να ζούμε, εκεί πρέπει να ψάξουμε, πώς ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Έπειτα ακολούθησε το στήθος, το οποίο ήταν από άργυρο. Κατέβηκε η τιμή. Πολύτιμο είναι το ασήμι, αλλά δεν είναι σαν το χρυσάφι. Με τον καιρό ψυχράθηκε η θερμή εκείνη ζέση της πίστεως. Σμικρήθηκε η αρετή. Η ζωή των χριστιανών ήταν καλή, αλλά όχι ποτέ όπως εκείνη των πρώτων. Αργότερα ήρθε η κοιλιά, η χάλκινη, όλο και χειρότερα. Ήρθε τότε κάποιος τρόπος ζωής πολύ κατώτερος από τον πρώτο και από τον δεύτερο. Ήρθε σκληρά και δύσκολα. Πλην όμως το χάλκωμα, αν και δεν αξίζει σαν το χρυσάφι ή σαν το ασήμι, όμως κάτι αξίζει και αυτό. Έτσι και οι χριστιανοί δεν ήταν όπως οι πρώτοι ή οι δεύτεροι, παρόλα τα αυτά δεν ήταν εντελώς άχρηστοι. Αν και δεν ήσαν τέλειοι, δεν ήσαν και μηδαμινοί. Ανάμεσα στις πολλές κακίες βρισκόταν και μια αρετή. Η κοιλιά λοιπόν χάλκινη. Αλλά τέλος πάντων στους δυστυχισμένους τούτους καιρούς, που είμαστε τώρα, λέει ο Ηλίας Μηνιάτης, εμείς φτάσαμε στα κατώτερα μέρη της εικόνας, στα πόδια, τα οποία είναι ένα μέρος σιδηρά και ένα μέρος πύληνα. Πράγμα που σημαίνει ότι ήρθαμε σε μια άθλια κατάσταση που δεν μπορούμε να καταντήσουμε ούτε κατώτερα ούτε χειρότερα. Ένα μέρος είμαστε σίδερος και ένα μέρος πυλός. Σίδερος χωρίς λάμψη αρετής, σκουριασμένη από την αμάθεια, σκληρή από την αμαρτία. Πυλός στα ήθη μας, τα έργα μας ακάθαρτα, χωρίς αξία, μηδαμινά. Η κακία μας έφτασε στα άκρα. Η πίστη μας η χριστιανική, αλλά η ζωή μας εθνική, δηλαδή ειδωλολατρική. Να σας κάνω να το δείτε οφθαλμοφανώς. Ήτανε μεσημέρι όταν ο Διογένης μια φορά άναψε το φανάρι του και περπατούσε μέσα στην αγορά των Αθηνών σαν να ζητάει κάτι να βρει. Γελούσαν εκείνοι που τον βλέπανε και τον ρωτούσαν: «Διογένη, τι ζητάς?» «Ζητάω άνθρωπο», απαντούσε. «Μα πώς, δεν βλέπεις τόσους ανθρώπους? Δεν συναντάς τόσους ανθρώπους? Η αγορά είναι γεμάτη από ανθρώπους. Και μέσα σε τόσους ανθρώπους εσύ ζητείς άνθρωπο?» «Ναι, άνθρωπο ζητώ. Άνθρωπο ζητώ». «Αλλά τι είδους άνθρωπο ζητεί ο Διογένης?» «Δύο ειδών είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που έχουν μόνο τη μορφή και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου
και αυτοί είναι εξωτερικά και κατά το φαινόμενο άνθρωποι. Όμοια είναι και τα λείψανα και τα αγάλματα και τα είδωλα των ανθρώπων, αλλά εσωτερικά δεν έχουν καμιά χρησιμότητα και μάλιστα είναι σαν άλογα ζώα, ή στα πάθη ή στην αχρειότητα. Και από τούτους έβλεπε πολλούς, αλλά δεν ζητούσε κάποιον από αυτούς ο Διογένης. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι εκτός από την ανθρώπινη μορφή και τα χαρακτηριστικά έχουν και ανθρώπινη φρόνηση και αρετή. Είναι όλοι εσωτερικά και εξωτερικά λογικοί, φρόνιμοι και ενάρετοι, αληθινοί άνθρωποι. Έναν από αυτόν ζητούσε ο Διογένης σε μια πολυάνθρωπη πόλη των Αθηνών και δεν τον έβρισκε. «Ζητάω άνθρωπο, ζητάω άνθρωπο. Μου κακοφαίνεται να κάνω τη σύγκριση, αλλά πρέπει να πω την αλήθεια. Σε έναν καιρό που σαν μεσημέρι λάμπει η Ορθοδοξία, ανάβω κι εγώ το λιχνάρι του Ευαγγελικού Κηρύγματος, έρχομαι σε μια εκκλησία γεμάτη από χριστιανούς και ζητάω χριστιανό, ζητάω χριστιανό. Μα πώς, σε τούτη που βλέπω εδώ και αλλού, σε πόλεις, σε κάστρα, σε επαρχίες, σε βασίλειες, σε βασίλεια, στο μεγαλύτερο μέρος οικουμένης, δεν είναι χριστιανοί? Δύο ειδών είναι οι χριστιανοί. Είναι εκείνοι που έχουν μόνο το όνομα του χριστιανού, χριστιανοί εξωτερικά κατά το φαινόμενο, αλλά εσωτερικά δεν έχουν έργα χριστιανού. Έχουν χριστιανική πίστη, αλλά δεν έχουν χριστιανική ζωή. Και μάλιστα έχουν μια ζωή αντίθετη στην πίστη. Έχοντες μόρφωση ευσεβίας, την δε δύναμη αυτής ειρνημένη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έχουμε μόρφωση, ξέρουμε θεωρητικά την ευσεβία, την πίστη, τα δόγματα, αλλά τη δύναμη της πίστεως την έχουμε αρνηθεί. Γι' αυτό και δεν έχουμε έργα πίστεως. Και το πρώτο έργο πίστεως είναι η μετάνοια. Δεν ζητάω κάποιον από αυτούς. Υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι εκτός από το όνομα έχουν και τα έργα. Μαζί με την πίστη έχουν και τη ζωή. Και εσωτερικά και εξωτερικά είναι όλοι ορθόδοξοι, αληθινοί χριστιανοί. Από αυτούς ζητάω έναν σε μια πολυάριθμη πολιτεία των χριστιανών και δεν το βρίσκω. Ζητάω χριστιανό. Ζητάω χριστιανό. Περιπατώ από τόπο σε τόπο. Το ζητάω παντού και δεν το βρίσκω. Πηγαίνω στις πόλεις, πηγαίνω στα χωριά, πηγαίνω στη θάλασσα, μπαίνω στα σπίτια, βλέπω οι παντρευμένες, χωρισμένες από τους άντρες τους, να χαίρονται με τους μοιχούς, βλέπω ανήπανδρες να ζουν με το μισθό της πορνείας, βλέπω τιμημένες να μην φαντάζονται άλλο παρά στολισμό και ματαιότητα, δεν βρίσκω μια χριστιανή. Ήθελα να ανέβω και πάνω στα παλάτια, να δω αν υπάρχει εκεί κάποιο χριστιανός, αλλά δεν τολμώ, φοβάμαι. Είναι η κολακία που φυλάει και δεν αφήνει να μπει η αλήθεια. Λοιπόν, έρχομαι στην εκκλησία, μέσα στο θυσιαστήριο. Εδώ ελπίζω να βρω το χριστιανό που ζητάω, ανάμεσα σε τόσους αρχιερείς, ιερείς, τόσους μοναχούς, τόσους κληρικούς, οι οποίοι αποτελούν το έθνος το Άγιον, το Βασίλειο Ιεράτευμα, τους διαδόχους των Αποστόλων. Είναι έμψυχοι εικόνες του Χριστού. Ελπίζω ότι θα βρω το χριστιανό, μάλιστα έναν Άγιο, έναν ασκητή, έναν θαυματουργό, έναν δάσκαλο, έναν Ιωάννη Χρυσόστομο ή ένα μεγάλο φωστήρα της Εκκλησίας. Αλλήμον όμως τι βλέπω? Εδώ βλέπω στην έπαρση αιωσφόρους, στη φιλαργυρία Ιουδαίους, στα σαρκικά επικούρους, στην αμάθεια ζώα, στην πονηρία δαίμονες. Δεν βρίσκω ούτε Άγιο, ούτε ασκητή, ούτε θαυματουργό, ούτε δάσκαλο. Δεν βρίσκω το χριστιανό που ζητάω. Μα πατέρες Άγιοι, αγαπητοί αδελφοί, αυτό το αγγελικό σχήμα που φορούμε, αυτά τα μαύρα ρούχα που μας σκεπάζουν, τι είναι? Είναι ενδύματα φαρισαϊκά, τα φορούμε υποκριτικά για να παραπλανούμε τους ανθρώπους? Αυτό το θείο χαρακτηριστικό της ιεροσύνης, το οποίο έχουμε, τι είναι? Το έχουμε αντί επιχειρήσεως για να κερδίσουμε χρήματα? Αλλά αυτά τα άχρατα μυστήρια που ιερουργούμε, τι είναι? Ή δεν τα γνωρίζουμε ή δεν τα πιστεύουμε? Ω μεγάλη εντροπή της πίστεως, ω μεγίστη καταδίκη των χριστιανών, δεν σας έλεγα εγώ ότι καταντήσαμε στην εσχάτη κατάσταση, ότι φτάσαμε στα πόδια της εικόνας που είναι ένα μέρος από σίδερο και άλλο μέρος από πυλό? Δεν σας έλεγα εγώ πως μεταξύ τόσο χριστιανών ζητώ και δεν βρίσκω τον αληθινό χριστιανό? Πάντες εξέκλειναν,
άμα οι χρειώθησαν, ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Όλοι, ιερωμένοι και λαϊκοί, άρχοντες και φτωχοί, άνδρες και γυναίκες, παιδεία και νέοι και γέροντες, παρεξέκλειναν από την πίστη, αχριώθηκαν στη ζωή. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να ζει όπως πιστεύει. Χριστιανοί, το ακούετε και δεν κλαίετε, και αν δεν θέλετε να κλάψετε από κατάνοιξη, κλάψτε τουλάχιστον από ντροπή. Όσο για μένα, βλέπω ότι ο πόνος της καρδίας μου δεν αφήνει τη γλώσσα μου να μιλήσει περισσότερο. Σιωπώ και τελειώνω με τούτο μόνο. Χριστιανέ, αν δεν είναι και η ζωή σου καλή και αγία, όπως είναι η πίστη σου αληθινή και αγία, μην ελπίζεις να σωθείς. Πρέπει να ζεις καθώς πιστεύεις και τότε να ευχαριστείς τον Θεό για τρία πράγματα. Πρώτον, για το ότι είσαι χριστιανός και όχι άπιστος. Δεύτερον, ότι είσαι χριστιανός ορθόδοξος και όχι αιρετικός. Και τρίτον, ότι είσαι χριστιανός ορθόδοξος τόσο κατά την πίστη, όσο και κατά τη ζωή και όχι μόνο κατά την πίστη. Τότε έλπιζε να σωθείς και να απολαύσεις τη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι, αυτά λέει ο Ηλίας Μινιάτης και νομίζω είναι πολύ επίκαιρα, έτσι, για όλους μας. Ο καθένας να κάνει την αυτοκριτική του και να τοποθετηθεί απέναντι στον Θεό. Ελάτε να πούμε το διευχόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός μαζί μας. Το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Σήμερα που η Αγία μας η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Εναγής Πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, το οποίο το Άγιο Λείψανο υπάρχει στον ναό, τον ομώνυμο ναό, τη Μητρόπολη, στην Θεσσαλονίκη. Σκέφτηκα να διαβάσουμε λίγα λόγια από την τιμητική αναφορά που κάνει σε αυτόν ένας άλλος Άγιος, σχεδόν σύγχρονος, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης. Και κάνει αυτή την αναφορά στον πρόλογο των συγγραμμάτων του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στα παλαμικά συγγράμματα, τα οποία ο Άγιος Νικόδημος είχε μεταφράσει και τα οποία δυστυχώς αποτεφρώθηκαν από πυρκαγιά στο τυπογραφείο της Βενετίας. Είναι μια, ας πούμε, θλιβερή ιστορία θα λέγαμε αυτή, γιατί είχε κάνει πολύ σπουδαία δουλειά ο Άγιος Νικόδημος πάνω στα συγγράμματα, τα υπέροχα συγγράμματα του Αγίου Γρηγορίου, τα είχε μεταφράσει και καταστράφηκαν. Ο Θεός ξέρει βέβαια για ποιο λόγο έγινε αυτό. Στις μέρες μας έχουμε πάντως τα συγγράμματα και μεταφρασμένα από άλλους βέβαια, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τα οποία είναι πλήρη θεολογίας. Λέει ο Άγιος Νικόδημος λοιπόν περί του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και της προσφοράς του στην Εκκλησία. Αλίμονο στον καιρό εκείνο που δεν σε αγαπούσα, λέει κάπου προς τον Θεό φλεγόμενος από έρωτα ο Άγιος Αυγουστίνος. Εγώ δε, λέει ο Άγιος Νικόδημος, μεταβάλλοντας ελαφρώς τον λόγο, θα έλεγα αναλόγως, αλίμονο στον καιρό εκείνο που δεν είχαν εκδοθεί δια του τύπου τα πάνσοφα και θαυμαστά και θεόβροντα συγγράμματα του μεγάλου φωστήρεως της Θεσσαλονίκης Γρηγορίου. Μαζί με τα άλλα δεινά που περιβάλλουν το δυστυχές γένος μας, ήταν και αυτό το καλόν, όπως να το υπό χωρίς δάκρυα, να στηριθούν τόσοι αδελφοί από τον φθόνο που παρακολουθεί κάθε καλό. Και για τη στέρηση αυτή θρηνεί η ηθική, η οποία καθαίρει από τα πάθη.
διότι ζημιώθηκε την ακριβέστατη διάκριση και στάθμη των αρετών και των παθών. Θρηνεί η φυσική θεολογία, η οποία φωτίζει την ψυχή, καθώς και η θεόπνευστος γραφή, που αναζητούν τους τυραννούς και αληθείς λόγους τους. Προπάντων θρηνεί η θεολογική επιστήμη, η οποία οδηγεί στην τελειότητα, επειδή μένει ακόμη κάπως ατελής και γι' αυτό αναζητεί γοερός την τελειότητά της. Και για να πω με ένα λόγο, όλη η Εκκλησία του Χριστού και όλο το Ορθόδοξο Πλήρωμα, όλος ο Ιερός Κλήρος που εισέρχεται στο Ιερό Βήμα και προσεγγίζει τον Θεό και όλος ο λαός που παραμένει έξω από το Βήμα, ο ποιαν δόξαν έχουν στερηθεί, ποιαν δύναμη, ποιον πλούτον από την έλλειψη τιούτων πνευματικών θησαυρών. Και για να μιλήσω κάπως πιο τολμηρά, ποια ανδοξίαν η ένδοξος, ποια αδυναμία η δυνατή, ποια πτωχία είχε περιβληθεί μέχρι σήμερα η πλουτοδότης Εκκλησία, επειδή δεν είχε τα συγγράμματα του Θείου Παλαμά. Αλλά ας είναι ευλογητός εις τους αιώνας ο Υιός και Λόγος του Πατρός και Νοός, ο δοτήρ και αίτιος κάθε καλού και μάλιστα των λόγων περί αυτού του ιδίου. Αυτός και τώρα τα μεταβάλλει όλα με μόνον τη θέλησή του και τον τωρινό αιώνα τον κάμει μακαριστών. Και τον φθόνο διαλύει και την λύπη μεταβάλλει σε χαρά και στην Εκκλησία αποδίδει το στολισμό της με την έκδοση των συγγραμμάτων αυτών. Και οικονόμησε έτσι τα πράγματα, όπως μπορεί να συμπεράνει κανείς, ώστε να προηγηθούν παιδαγωγικότερα συγγράμματα άλλων θεολόγων για να καταστήσουν τους νόες δεκτικούς των υψηλών συγγραμμάτων του Θείου τούτου Πατρός, τα οποία αποτελούν σύνοψη και κατάληξη όλων εκείνων και κατά κάποιο τρόπο επισφράγισμά τους. Ήτανε κάπου λοιπόν, λέει ο Άγιος, παραπεταμένα για αιώνες τα συγγράμματα του Αγίου Γρηγόρου του Παλαμά και τα βρήκε ο Άγιος και τα μετέφρασε και όπως σας είπα τα έστειλε προς έκδοση. Και εδώ είναι ο πρόλογος αυτής της έκδοσης, η οποία δυστυχώς δεν έγινε διότι καταστράφηκαν τα μεταφρασμένα τα κείμενα που είχε στείλει ο Άγιος. Και τότε βέβαια δεν υπήρχαν ούτε υπολογιστές ούτε αντίγραφα, ήταν χειρόγραφα όλα αυτά που είχε στείλει. Για να δείξω με λίγα λόγια τον άνδρα, συνεχίζει ο Άγιος, όπως εξονείχων τον λέοντα, λέω τα εξής. Ο Γρηγόριος, μιλάει για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, έφτασε στην ακρότητα της πράξεως και της θεωρίας περισσότερο από τον καθένα. Η πράξη, όταν λέμε πράξη στην Ορθόδοξία, εννοούμε τη μετάνοια, την υπακοή και τα έργα αυτά της μετανοίας, τα δάκρυα, τους στεναγμούς, τις νηστείες, καθόλου υπακοή στο θέλημα του Θεού. Και η πράξη είναι αυτή η οποία καθαρίζει τον άνθρωπο, οπότε ο νους του πλέον ανοίγει, τα μάτια της ψυχής ανοίγουν και μπορεί να δει, να θεωρήσει τα μυστήρια του Θεού. Και τότε λέμε ότι έφτασε στη θεωρία. Πράξεις θεωρίας επίβασης, λένε οι πατέρες. Ενώ την επιστήμη που δουλεύει όχι με το νου, με την ψυχή, δηλαδή τα μάτια της ψυχής, αλλά με τη λογική, δηλαδή με τη διάνοια, έχουμε μια αντίστροφη, κατά κάποιο τρόπο, πορεία. Πρώτα έχουμε τη θεωρία, φτιάχνουμε μια θεωρία, συλλαμβάνουμε με τη λογική μια πιθανή αλήθεια και μετά προσπαθούμε να την επαληθεύσουμε με πειράματα πρακτικά. Στα πνευματικά είναι αντιστρόφως. Για να δούμε τον Θεό θα πρέπει να καθαρίσουμε το οπτικό της ψυχής. Και αυτή η κάθαρση γίνεται με τη μετάνοια, με τα δάκρυα και προπάντων με την αδιάλειπτη νοερά προσευχή, την οποία κατεξοχήν δίδαξε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς που γιορτάζουμε σήμερα. Και μάλιστα
Δίδασκε ο Άγιος ότι αυτή η προσευχή δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, αλλά για όλους, και για τους λαϊκούς και τους ανθρώπους που είναι έγγαμοι και τα μικρά παιδιά ακόμη. Ένας μοναχός ονόματι Ιώβ είχε διαφωνήσει σε αυτό το θέμα με τον Άγιο και δεν επίθετο. Έλεγε πως είναι δυνατόν οι λαϊκοί να κάνουν αυτή την προσευχή που έχουν τόσες σκοτούρες, τόσα πράγματα να τους απασχολούν. Και ο Άγιος δεν ήταν άνθρωπος που φιλονικούσε, τον άφησε, και όταν πήγαν στα κελιά τους, ο μοναχός αυτός ο Ιώβ, όταν προσευχήθηκε, είδε σταλμένο από τον Θεό έναν άγγελο, ο οποίος του είπε, αυτά που σου είπε ο Γρηγόριος, αυτά είναι τα σωστά και σε αυτά μόνο να πείθεσαι. Δηλαδή έχουμε μια επιβεβαίωση από τον Θεό ότι αυτή η προσευχή πρέπει να λέγεται από όλους. Η αδιάλειπτη προσευχή, η προσευχή δηλαδή μέσα στο νου μας, μέσα στην καρδιά μας, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, να λέγεται αδιάλειπτα και από όλους τους χριστιανούς. Γι' αυτό έλεγε και ένας επίσης σύγχρονος σχεδόν Άγιος, ο Άγιος ο Κοσμάς Φετολός, ότι θέλω οι χριστιανοί, λέει, να έχουν στο αριστερό του χέρι από ένα κομποσκινάκι και να προσεύχονται συνέχεια. Αυτό θα ήταν το ευκταίον για όλους, το ευχής έργο. Συνεχίζουμε σε αυτά που λέει ο Άγιος Νικόδημος για τον Άγιο Γρηγόριο. Λοιπόν, ο Γρηγόριος έφτασε στην ακρότητα της πράξης και της θεωρίας περισσότερο από τον καθένα. Έκανε δηλαδή και αδιάλειπτη προσευχή και τα έργα της μετανοίας, τις νηστείες, τα δάκρυα, τις αγρυπνίες, και γι' αυτό αξιώθηκε και πολλών πνευματικών θεωριών. Είδε τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, την Υπεραγία Θεοτόκο και πολλές φορές το άκτιστο φως του Θεού, που είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού, που είναι ουσιαστικά η θεότητα, ο ίδιος ο Θεός. Λοιπόν, ο Τρισόλβιος εκάθισε σε έναν τόπο στον Ιερό Άθο. Έγινε μοναχός καταρχήν στον Άθωνα, στο Άγιον Όρος, όπου πήγε σε ηλικία 20 ετών μαζί με τους δύο κατασάρκα αδελφούς του, τους οποίους έπεισε να γίνουν και αυτοί μοναχοί, ενώ τις δύο αδερφές του τις έπεισε και αυτές να γίνουν μοναχές σε γυναικείο μοναστήρι, και τη μητέρα του. Αυτός λοιπόν έζησε στον Ιερό Άθο αθόρυβο και απλησίαστο, και αφού ανέβει πάνω από κάθε αισθητό και κάθε σύγχυση, δίδεται όλος στην ωραία επιστροφή και εστίαση της προσοχής στον έσω άνθρωπο, ή μάλλον στην επιστροφή όλων των δυνάμεων της ψυχής προς το νου, πράγμα θαυμαστό και να το λέγει κανείς, και σπέβδει να αποπλύνει με το πένθος το αποκρουστικό προσωπείο το οποίο του προξένησε η περιπλάνηση στα γήινα. Και αφού ανάγκασε σε περιορισμό με βία ισχυρά το πολυπόρευτο της διανοίας του, συνάπτεται με τη θεαρχική τριάδα για της συνεπτυγμένης και νοεράς προσευχής, και έκαμε το μοναδικό του νου τριαδικό, αν και δεν έπαψε να είναι ενιαίο. Έτσι λέει με απλά λόγια εδώ ο Άγιος ο Νικόδημος, ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συγκέντρωσε τη διάνοιά του, συγκέντρωσε το νου του, ο οποίος διασκορπίζεται, έχει αυτή την τάση να διασκορπίζεται εξαιτίας και μέσω των αισθήσεων προς τα πράγματα, το συγκέντρωσε στον εαυτό του και ήρθε εις αυτόν, και μετά τον ύψωσε στον Θεό, όπως το λέει ο Μέγας Βασίλειας, ότι όταν ο νους δεν σκεδάνεται προς τα έξω, δεν διασκορπίζεται προς τα έξω, έρχεται εις αυτόν και δια του εαυτού του εις την του Θεού έννοιαν αναβαίνει και λύθην λαμβάνει όλων των άλλων πραγμάτων. Μετά ξεχνάει ο άνθρωπος και να φάει ακόμα.
Καρτερώντας δε επί πολύ χρόνο σε αυτή την κατάσταση, τη γεννητική των απορρίτων μυστηρίων και καθαρίζοντας όλο και περισσότερο τον εαυτό του, τον αποσπογγίζει από κάθε δαιμονική επίρρεια, αλλά και τον απαλλάσσει από κάθε τι επίκτητο, έστω και αν αυτό είναι από τα πλέον αθώα και δεν ρυπαίνει το νου. Γιατί τελικά η κάθαρση του νου είναι αυτό ακριβώς, να απαλλαχθούμε από κάθε άλλο λογισμό και να μείνει μόνο η προσευχή. Αφού λοιπόν κατά το Θείο Μάξιμο ανήλθε όχι μόνο επάνω από τα πάθη αλλά και επάνω από τους λόγους, από τα νοήματα δηλαδή περιπαθών, και αφού ανήλθε όχι μόνο επάνω από τη φύση αλλά και επάνω από τους λόγους της φύσεως και όχι μόνο γενικά από όλα τα νοητά αλλά και από τους λόγους των νοητών, δέχεται στην καρδιά του τον ενυπόστατο φωτισμό της Θείας Χάρης. Έτσι το φως του Θεού που βλέπουν οι Άγιοι είναι, μας λένε, ενυπόστατο, δηλαδή δεν είναι ένα φως ας πούμε που είναι ανεξάρτητο από τον Θεό, αλλά είναι μέσα στην υπόσταση του Θεού. Επομένως είναι η ίδια η θεότητα. Γι' αυτό και όποιος βλέπει αυτό το φως και φωτίζεται και ενώνεται με τον Θεό, και αυτή είναι η θέωση, η θέα του ακτίστου φωτός, η θεοπτία αλλιώς, και αυτή η θεοπτία είναι που κάνει τον άνθρωπο και αληθινό θεολόγο. Γι' αυτό και ο Άγιος φωτισμένος από αυτό το φως μας ομίλησε απλανώς για τον Θεό και κατατρόπωσε τον αιρετικό τον Βαρλάμ, ο οποίος έλεγε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει τον Θεό ούτε να ενωθεί με τον Θεό, αλλά μπορεί να κάνει κάποιους συλλογισμούς και κάποιους στοχασμούς αριστοτελικούς και κάπως έτσι να βρει τον Θεό. Και τα έλεγε αυτά διότι ακριβώς δεν είχε αυτή την εμπειρία του ακτίστου που είχε ο Άγιος ο Παλαμάς και όλοι οι τότε ησυχαστέ, και όλοι οι χριστιανοί όλων των αιώνων έχουν λίγο ως πολύ αυτή την εμπειρία του ακτίστου όταν είναι πραγματικοί χριστιανοί, και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η εμπειρία από την ειρήνη, την γλυκύτητα, τη χαρά, την αγάπη που βγαίνει μέσα στην ψυχή μας ως καρπός του Αγίου Πνεύματος όταν υπάρχει αυτή η ένωση και η θέα του ακτίστου φωτός. Η δυτική, γιατί δυτικός ήταν ο Βαρλάμ, δηλαδή αιρετικός, παπικός, επειδή δεν έχουν αυτή την εμπειρία του ακτίστου, γι' αυτό και έχουν αλωτριώσει και τη θεολογία τους. Και δυστυχώς πρέπει να ξέρετε ότι μέχρι σήμερα τον υβρίζουν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά με τα χειρότερα λόγια. Διότι είπε την αλήθεια, ότι η Θεία Χάρις είναι άκτιστη, είναι αυτός ο Θεός. Ενώ ο Βαρλάμ και οι δυτικοί λένε μέχρι σήμερα ακόμα ότι η Θεία Χάρη, αυτό που παίρνουμε δηλαδή από τον Θεό, είναι κτιστό, είναι ένα δημιούργημα, είναι κάτι το οποίο γίνεται και ξεγίνεται. Αν όμως αυτό που παίρνουμε από τον Θεό είναι τέτοιο, άρα τότε δεν μπορούμε να γίνουμε και εμείς θεοί κατά χάρη, δεν μπορούμε να θεωθούμε, δεν μπορούμε να ενωθούμε με τον Θεό. Και αν αυτό που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι ένα κτίσμα, άρα η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος δηλαδή είναι κτιστή, άρα και το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα. Και έτσι καταλήγουμε σε μία ειδωλολατρεία, γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός. Και αν είναι κτίσμα το Άγιο Πνεύμα, άρα δεν έχουμε τη σωστή πίστη. Βλέπετε πού καταλήγουν οι παπικοί. Γι' αυτό είναι λάθος να λέμε ότι είναι σχισματική και ότι έγινε σχίσμα το 1054. Δεν έγινε σχίσμα. Έπεσαν σε αίρεση αυτοί οι αδερφοί μας της δυτικής χριστιανοσύνης. Επομένως είναι αίρεση ο παπισμός και όχι σχίσμα. Αλλά γιατί το λέτε έτσι, το λένε έτσι οι θεολόγοι μας σήμερα, για λόγους σκοπιμότητας το λένε, για να αμβλύνουν τις διαφορές.
αλλά δεν είναι αληθές. Ο Άγιος Γρηγόριος λοιπόν ο Παλαμάς, επειδή ζούσε το Θεό, ζούσε το άξιστο φως, γι' αυτό και μας αποκάλυψε την αλήθεια, ότι η Θεία Χάρις είναι άκτιστη. Έτσι είναι αυτός ο Θεός. Κάνοντας λοιπόν αυτή την εργασία την εσωτερική, οδεύοντας μέσα στην οδό του Θείου Φωτός, αρπάζεται και αυτός όπως ο Παύλος. Και όχι μόνο κατά το νου και τις άλλες ψυχικές δυνάμεις, αλλά και κατά αυτήν την αίσθηση πριν της αναπνοής, με μια ολική και υπερφυσική αρπαγή, κατά την οποία γεννάται ο προς τον Κύριον εκστατικός έρος, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης. Και ύστερα ανεβαίνει σε όρη αιώνια ή ανάγεται, όχι με τη φαντασία της διάνοιας, αλλά με μια απόρριτο δύναμη του πνεύματος, είτε εν σώματι είτε εκτός του σώματος μη γνωρίζουν. Και ό του θαύματος γίνεται θεατής των υπερκοσμίων, όπου ακούει αλάλητα ρήματα, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να φανερωθεί ή να εκφραστεί και να επιτευχθεί. Και έτσι πέρασε ο Άγιος σε αυτές τις αποκαλύψεις και μας είπε και εμάς κάποια πράγματα που μπορούν να υποθούν από αυτά που το φανέρωσε, που το αποκάλυψε ο Θεός. Πρέπει να ξέρουμε ότι στα χρόνια του γίνανε τρεις σύνοδοι οι οποίες καταδίκασαν τον Βαρλάμ και αυτές τις θεωρίες που έλεγε, και οι σύνοδοι αυτές έχουν κύρος Οικουμενική Συνόδου, είναι πολύ σπουδαίες και είναι μια νίκη της Ορθοδοξίας αυτές οι σύνοδοι. Και ο Άγιος ήταν πραγματικά θεολόγος, διότι είχε φτάσει στην θεοπτία. Αληθινοί θεολόγοι στην Εκκλησία είναι αυτοί οι οποίοι έχουν δει τον Θεό, έχουν δει το άξιστο φως, και μπορεί να είναι και αγράμματοι κοσμικά, αλλά δεν σφάλουν καθόλου ως προς το δόγμα και ως προς τη διδασκαλία. Ενώ οι θεολόγοι του πτυχίου των θεολογικών σχολών, που πιο σωστά πρέπει να τους λέμε θεολογούντας, πολλές φορές σφάλουν και κάνουν μεγάλα δογματικά λάθη, διότι τους λείπει αυτή η θεοπτία, αυτή η εμπειρία του Θεού. Αλλά γιατί να λέγουμε πολλά, ο Θεός μαζί με τα άλλα χαρίσματα του χαρίζει το δώρο να θεολογεί ασφαλώς και απτέστως, που είναι το υψηλότατο από όλα τα δώρα και πολυέραστο και καταλληλότατο στο να οδηγεί στη Θεία Αγάπη. Για τα χαρίσματα αυτά εμεσίτευσε η Μητέρα του Θεού και ο πρώτος των θεολόγων Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ο οποίος με όραμα μυστικό του ανήγγειλε στον Γρηγόριο σε στιγμή που ευρίσκεται σε κατάσταση εγρηγόρσεως. Και όχι μόνον αυτό, αλλά ο ίδιος ο Ιωάννης σε νυχτερινή οπτασία του συνιστά να συγγράψει οπωσδήποτε χάρη της ωφελίας των χριστιανών όλα όσα του ενήχησε το πνεύμα στα ότα της καρδίας. Είδε τον Άγιο Ιωάννη τον θεολόγο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι θα τον προστατεύει η Υπεραγία Θεοτόκος και αυτός. Γιατί όπως ίσως ξέρετε, όταν πήγε στο Άγιον Όρος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έλεγε αδιάλειπτα αυτή τη μικρή προσευχή στην Υπεραγία Θεοτόκο: «Φώτισόν μου το σκότος», και την επαναλάμβανε συνεχώς. Και κάποια φορά, έπειτα από τη συνεχή αυτή επανάληψη, του φανερώθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος και του λέει, με έστειλε η Βασίλισσα των Ουρανών να σε ρωτήσω γιατί συνεχώς τη φωνάζεις και της λες να σου φωτίσει το σκότος. Και είπε, τι άλλο μπορώ να ζητάω εγώ ο τόσο αμαρτωλός παρά να με απαλλάξει από το σκοτάδι. Και τότε τον διαβεβαίωσε ο Άγιος Ιωάννης ότι θα έχει τη συμπαράστασή της και τη συμπαράσταση του ιδίου του Ιωάννου, του Ιωάννου του Θεολόγου. Και τον ρώτησε ταπεινά, πού θα την έχω
σε αυτή τη ζωή ή στην άλλη ζωή, τη συμπαράστασή σας. Και του είπε ο Άγιος Ιωάννης και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Και όπως λέει εδώ ο Άγιος, του έδωσε και εντολή σε άλλη εμφάνιση μεταγενέστερη να γράψει αυτά που είδε και αυτά που το αποκάλυψε ο Θεός. Και έτσι λοιπόν εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, κατά το οποίο υπερέχει από τους άλλους θεολόγους, ότι ήρχισε να συγγράφει όσα συνέγραψε όχι από προσωπική επιθυμία ούτε χωρίς θεία θέληση, αλλά κατόπιν θείας αποκάλυψης και εντολής. Και έτσι λοιπόν ο Γρηγόριος μέσα σε πολύ χρόνο όχι μόνο έμαθε αλλά και έπαθε τα θεία και τελειοποιήθηκε με την ένωση και τη γνωριμία με αυτά, για να εκφραστώ όπως ο Αρεοποκήτης ο Άγιος Διονύσιος. Και έτσι αρχίζει να θεολογεί απλανώς, επειδή ανήκει στην τάξη όχι απλώς αυτών που καθαίρονται, αλλά εκείνων οι οποίοι έχουν ενωρίτερα καθαρθεί την τελειωτάτη κάθαρση του νου και της καρδιάς, αφού και νωρίτερα είχε και θεοπτίες οι οποίες υπερέχουν απείρως από την μεμόνω των λόγων θεολογία. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος ότι για να μπορεί κανείς να θεολογήσει αληθινά θα πρέπει να ανήκει στην τάξη είτε των καθαρθέντων, αυτών που έχουν καθαρθεί, ή τουλάχιστον των καθερωμένων που είναι ήδη στην διαδικασία της καθάρσεως, στην πορεία της κάθαρσης. Αυτοί μπορούν να μιλούν για τον Θεό. Και με αυτές τις προϋποθέσεις λογογραφεί τα απόρριτα δόγματα της ευσεβίας ενή των Κύριων σε καθέδρα πρεσβυτέρων και επισκόπων, και έτσι αναπτύσσει το μυστήριο του Θεού όχι μόνο στην Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων αλλά και σε όλη την Εκκλησία και τη Σύγκλιτο, λαμπρινωμένη από την παρουσία των βασιλείων και σε πολλές συνόδους πολύ μεγάλες και πολλοί άνθρωπες που ελάχιστα υστερούν από τις οικουμενικές. Και αντιπαρατάσσεται γενναίως στις αντίθετες καινοφωνίες των αιρετικών και με τις γραφικές και λογικές αποδείξεις νικά τούτους κατά κράτος τι αυτού θεοφορεί το παλαμίσας παλάμι και στείνει το τρόπεον. Προμαχή της πίστεως, υπερμαχή της ορθοδοξίας των θεολόγων πατέρων και δεν υστερεί στο παραμικρό από τους μεγάλους και περηφανείς θεολόγους, τον Βασίλειο τον Μέγα, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Αθανάσιον και Κύριλλον και τους λοιπούς. Και έτσι με ένα λόγο, φως υπάρχοντας και φως βλέποντας και στο φως διαμένοντας, αφού μέσα στο φως υπάρχει φυσικός η αποκάλυψη των πάντων, με το φως εννοεί και ομιλεί και συγγράφει όλα τα θεουργικά του φώτα. Γι' αυτό και είναι ο κήρυξ του φωτός, το ακτής του φωτός. Και όπως λέει το τροπάριό του, ο κήρυξ της χάριτος. Και η χάρις, η Θεία Χάρις είναι αυτή που μας σώζει και αυτή στην οποία μετέχουμε και αυτή η οποία μας θεώνει. Χωρίς τη Θεία Χάρη δεν μπορούμε να σωθούμε. Γι' αυτό οι παπικοί που βρίζουν τη Θεία Χάρη και λένε ότι είναι κτιστή, δεν μπορούν να σωθούν με αυτόν τον τρόπο, γιατί βρίζεις τον Θεό έτσι. Πώς μετά θα ζητήσεις από τον Θεό να σε σώσει? Ενώ όπως είπαμε και το κατοχύρεσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με τη ζωή του πρώτα πρώτα και με τα συγγράμματά του, η Θεία Χάρις είναι άκτιστη. Δηλαδή είναι αδημιούργητη, γιατί ο Θεός είναι άκτιστος και η ενέργεια του Θεού είναι άκτιστη. Αν η ενέργεια του Θεού είναι κτιστή, όπως λένε οι παπικοί, τότε και ο Θεός είναι κτίσμα. Καταλήγουμε στην ειδωλατρία. Ελάτε λοιπόν όλοι όσοι είστε μέτοχοι της επουρανίου κλήσεως στην ποικίλια αυτή και άφθονο πνευματική πανδεσία, της οποίας εστιάτορ και δημιουργός είναι ο Μέγας και Θαυματουργός Γρηγόριος, μάλλον δε ο μέσα στον Γρηγόριο φθεκόμενος παράκλητος. Είναι το Άγιο Πνεύμα που μιλάει μέσα σε αυτόν. Να μην πούμε περισσότερα, απλώς να παρακαλούμε τον Άγιο Γρηγόριο να φωτίζει και εμάς, ώστε να τον μιμηθούμε στα έργα της μετανοίας και
Γιατί όχι να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε και κάποια από τα συγγράμματά του, τα οποία είναι γεμάτα από το φως, το άκτιστο φως του Θεού, και τα οποία είναι πράγματι φωτιστικά για όλους μας. Όταν μιλούσε στο κήρυγμα, τον κατηγορούσαν ότι ήταν πολύ δυσνόητα αυτά που έλεγε, ότι ήταν πολύ υψηλά, και τους απαντούσε ο Άγιος ότι σκόπιμα το κάνω, γιατί θέλω ο λαός να ανεβεί πνευματικά, και γι' αυτό αποκαλύπτω αυτά τα υψηλά νοήματα στους ανθρώπους της Εκκλησίας. Γιατί πρέπει να μην μένουμε σε μια απλή, ας το πούμε, παιδική, θα έλεγα, γνώση του Θεού, αλλά να προχωρούμε όσο περισσότερο και όσο υψηλότερα μπορούμε με τη χάρη του Θεού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.